κάτω από το καλάθι. Εάν δεν ευστοχούμε από αυτά τα σημεία, είναι αδύνατο έτσι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νίκο, τι βλέπεις αν θα ήσουν εσύ σήμερα, τι θα βλέπεις? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να ήταν καλύτερα τα πράγματα, πολύ χειρότερα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι λείπει και ο Σαράτης ο Λιβαδάς. Είναι φανερή η απουσία του σήμερα. Ναι, βέβαια. Και νομίζω μαζί με σένα ότι τα πράγματα θα ήταν κάπως διαφορετικά. Σίγουρα, γιατί και ο Σαράντης μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει και σαν να βοηθήσει και στα rebound, αλλά και στο σκοράρισμα και στο χειρισμό της μπάλας, βέβαια. 30-21 το σκορ. Ο Πορφύρας πήρε το rebound πάλι. Μπάδας. Λεωφάδος, Μπάδας. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Λεωφάδος, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ από το Μαντά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 30-21 το σκορ. 2 σούτ για τον Μπάδα. Εύστοχο στο πρώτο, 31-21, στους 10 πόντους η διαφορά. Στοχή και στο δεύτερο, 32-21. Μελάς, 5 δευτερόλεπτα θέλει ακόμα, δίνει την μπάλα στον Κοντόγιώργα. Τη δίνει στο Δαμιανό, λάθος όμως, τελειώνει το παιχνίδι με 11 πόντους διαφορά, 32-21. Νίκο, τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει να βελτιώσουμε την επίθεσή μας, γιατί οι 21 πόντοι που έχουν πετύχει τα Λεχινά μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ λίγοι μέσα στην έδρα τους. Και με αυτό το σκορ, αν συνεχίσουν δηλαδή να υστερούμε έτσι στην επίθεση, δεν μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αντίθετα, στην άμυνα πιστεύω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δεχτεί 32 πόντους. Πιστεύω όμως ότι το πρόβλημα είναι κυρίως στην επίθεση. Για τον Πορφύρα, ποια είναι η γνώμη σου, πώς τον είδες την παλιά σου ομάδα? Ο Πορφύρας φέτος είναι ενισχυμένος αρκετά. Ξεκίνησε κάπως χλιαρά, στη συνέχεια όμως βελτιώθηκε, πίεσε στην άμυνα, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Λεχενών και μπόρεσε και πήρε αυτή τη διαφορά των 10 πόντων. Πάντως σήμερα δεν νομίζω ότι έχει καμιά σπουδαία απόδοση. Όχι, όχι, δεν έχει κάποια σημαντική απόδοση. Οι δυνατότητες των παικτών του πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερες. Λες να σου επηρεάζει το ανοιχτό γήπεδο? Ναι, σίγουρα. Το ανοιχτό γήπεδο είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει όχι μόνο με τον Πορφύρα, βέβαια, αλλά όλες τις ομάδες που θα έρθουν να αγωνιστούν στα Λεχενά από την Πάτρα. Ευχαριστώ, Νίκο. Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Λιβαδά. Κύριε Λιβαδά, πέστε μας για το παιχνίδι. Κύριε Χρυστοφίδη, τώρα που τελείωσε η μεγάλη αγωνία των καρμιλέτα τίποτα. Όλα, τέλος καλό, όλα καλά. Κοιτάξτε, είναι σήμερα ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, φιλικό, σε ευχάριστα πλαίσια. Μάλιστα αυτό ζήτησε και από τους διαιτητές πριν, γιατί διαπίστωσα μια κάποια εύνοια προς τον Πορφύρα, μάλλον μια αυστηρότητα προς εμάς, και τους είπα δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσουν το παιχνίδι με υπερβολικά σφυρίγματα. Νομίζω ότι είναι κρίμα που δεν πρωταγωνιστούμε φέτος, βλέποντας όλες τις ομάδες και μέσα στο γήπεδο των Λεχινών και στα Πατρινά γήπεδα, γιατί ίσως, αν όχι δεν έχουμε την καλύτερη ομάδα, σίγουρα δεν έχουμε τη χειρότερη από αυτές που πρωταγωνιστούν. Νομίζω πως είναι θέμα συγκυρίας και στιγμών. Εκείνο που με διακρίνει δυστυχώς είναι ένας εκνευρισμός στους παίκτες και μια εριστική διάθεση μεταξύ τους από κάποια λάθη που είναι φυσικό να γίνονται, που αν ξεπεραστεί θα πάμε καλύτερα. Τα λάθη αυτά εγώ πιστεύω ότι γίνονται από κάποια πίεση που έκανε ο Πορφύρας στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, και κακά τα ψέματα στην ομάδα αυτή τη στιγμή μόνο ο Δαμιανός μπορεί να τρέξει την μπάλα, όπως λέμε. Λείπει ο Σαράντης ο Λιβαδάς, λείπει και ο Κοτσόνης. Τι πιστεύετε, αν ήταν ο Σαράντης και ο Κοτσόνης σήμερα, τι πιστεύετε, τι θα γινόταν? Βέβαια για το Σαράντη θα μου επιτρέψει να κολλείομαι, γιατί είναι γιος μου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι είναι αντικατάσταση. Θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερο χειρισμό της μπάλας, γιατί και οι δυο
θα μπορούσαν να οργανώσουν το παιχνίδι. Αυτό μας λείπει. Όσον αφορά επιθετικά, απορώ με τον coach γιατί δεν χρησιμοποιεί περισσότερο το Μεϊντάνι, που και άλμα καλό νομίζω έχει, αλλά και μαχητικότητα. Και επιμένει ο Νέγκας, ο οποίος μπορεί να έχει ύψος βέβαια, αλλά μου φαίνεται κάπως νοθρός σήμερα τουλάχιστον. Το παιδικό πώς το είδες? Το παιδικό πάρα πολύ καλά. Είναι διπλή χαρά και όχι μόνο για τις νίκες, αλλά γιατί είναι το καθαρό μέλλον των Λεχιονών. Και είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις αυτά τα παιδιά να παίζουν τόσο ωραία και να διακρίνονται. Πιστεύεις θα κάνουμε τίποτα? Μάθαμε ότι είναι και η Ολυμπιάδα και ο Κεραυνός Αιγαίου στον Όμιλο. Μια πληροφορία από τον Νίκο τον Κουλούρη από μακριά, ο οποίος δεν θέλει να έρθει κοντά μας. Και Κουλούρη, μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα. Μάθαμε ότι η Ολυμπιάδα κέρδισε το Κεραυνό Αιγαίου. Πόσο, μήπως ξέρετε? Έχασε. Έχασε. Στον πόντο. Πού? Μέσα στην Πάτρα. Μάλιστα. Μια πληροφορία ότι η Ολυμπιάδα έχασε από τον Κεραυνό Αιγαίου. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Λιβαδά. Ευχαριστώ εγώ. Σήμερα η παιδική ομάδα των Λεχινών κέρδισε άνετα τον Ατρόμητο μέσα στην έδρα του με 86-33. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες στο κέντρο. Κοντόγιωργας, Νέγκας, Μεϊντάνης, Λαγογιάννης και Δαμιανός. Από τον Πορφύρα, τον Πανάκης, Λεωφάδος, Μπάδας, Βασιλακόπουλος και ο Καβάσιλας. Δαμιανός. Λαγογιάννης, Δαμιανός. Λάθος του Δαμιανού. Ακόμα δεν αρχίσαμε. 32-21 το σκορ. Μπάδας. Λεωφάδος. Πάει να κλέψει την μπάλα με Ιντάνης, δεν μπορεί. Βασιλακόπουλος, Λεωφάδος, Μπάδας, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Η μπάλα έξω για την ΑΕΛ. Δαμιανός. Δαμιανός πάλι, Λαγογιάννης. Δαμιανός, Κοντόγιωργος. Δαμιανός. Στο Λαγογιάννη, Μεϊντάνης, βήματα από το Μεϊντάνη. Η μπάλα για τον Πορφύρα απ' έξω, 32-21 το σκορ. Καμία ομάδα ακόμα δεν έχει πετύχει καλάθι. Μπάδας στο Λεωφάδο. Λεωφάδος κατεβάζει την μπάλα. Βασιλακόπουλος, πάλι Λιοφάδος, Μπάδας, Λιοφάδος, Βασιλακόπουλος, πάλι Λιοφάδος, τρώει χρόνο ο Πορφύρας, βήματα από τον Μπάδα. Δαμιανός, στο Λαγογιάννη, Βασίλης, επιχείρη βάσιμο, άστοχος, φάουλ, επιθετικό από τον Κοντόγιωργα. Αυστηρό το σφύριγμα στον Κοντόγιωργα. Μπάδας, 32-21 το σκορ. Καμία ομάδα ακόμα δεν έχει πετύχει καλάθι. Λιοφάδος, το Καβάσιλα και το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου από το Καβάσιλα, 34-21. Δαμιάνος. Λαγογιάννης. Μεϊντάνης. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεύτερο βλάδος του Μεϊντάνης στο δεύτερο ημιχρόνο. Μπάδας μόνος του. Άστοχος, ακούμπησε και το φιλέ, η μπάλα για τα Λεχενά. Πολύ σωστό σήμερα διαιτητής κύριος Λαϊνέτης. Αλλαγή στο Βασίλη. Με Μαντάς μέσα. Μεϊντάνης. Φάουλ από τον Λιοφάδο. Έξω η μπάλα. Λαγογιάννης απ' έξω. Λαγογιάννης, Δαμιανός. Μαντάς.
Λαγογιάννης. Σούτα από το Λαγογιάννη, άστοχος. Το ριμπάω το Μαντάς και ένα ωραίο καλάθι από το Θανάση το Μαντά. 34-23. Λιοφάδος για τον Πορφύρα. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Μπάδας. Στο τομπανάκι. Καβάσιλας. Σουτ εύστοχος ο Καβάσιλας. 36-23. Νταμιανός. Λαγογιάννης. Νταμιανός. Μαντάς. Νταμιανός. Νταμιανός. Φάουλ από τον Νταμιανό. Όχι, βήματα. Δεν νομίζουμε. Τέλος πάντων. 36-23. Λιοφάδος για τον Πορφύρα. Το Μπανάκης χάρη την μπάλα, την κερδίζω με η Ντάνης, τη δίνει στον Δαμιανό. Όλοι. Ωραία παλιά του Δαμιανού στον Νέγκα, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Νέγκας. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Φάουλ. Να δούμε από ποιον. Μαντάς. Δύο σούτ για τον Πορφύρα. 36-23 το σκορ. Έτοιμος για το πρώτο σούτ. Άστοχος. Ετοιμάζεται για το δεύτερο. Άστοχος και σε αυτό, το ριμπάω το Λαγογιάννης. Δαμιανός. Μεϊντάνης. Δαμιανός, Λαγογιάννης. Τρίποντο από τον Λαγογιάννη. Άστοχος. 36-23 το σκορ. Μπάδας. Τυπηχερή μπάσιμο. Έξω μπάλα στο Βασιλακόπουλο. Λιοφάδος. Μπάδας. Τον Μπανάκης. Καβάσιλας. Διείσδυση και ένα ωραίο καλάθι από τον Καβάσιλα. Λαγογιάννης. 38-23 το σκορ. Λαγογιάννης. Νέγκας. Στο Μαντά. Φάουλ από τον Μπανάκη. Για να δούμε. Ή από τον Καβάσιλα. Από τον Καβάσιλα. Ο Μαντάς ετοίμος για δύο σουτ. 38-23 το σκορ. Άστοχος. ...38-24. Λιοφάδος. Κατεβάζει αργά την μπάλα. Έχει πάρει άλλωστε τέτοια εντολή. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Μπάδας. Λιοφάδος. Σουτ τριών πόντων. Άστοχος. Κι όμως. Κι όμως. Επέτυχε τρίποντο. 41-24. Μαντάς. Και φάουλ από τον Μπάδα. Δύο σουτ για τον Μαντά. 41-24. Άστοχος πάλι στο πρώτο. Αστοχή και στο δεύτερο. 41-24. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος πάλι. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Μέσα στη ρακέτα στον Καβάσιλα. Αστοχή αυτός.
Δαμιανό στο rebound. Κατεβάζει την μπάλα. Φάουλ ο Λιοφάδος. Έξω η μπάλα. Σαρανταένα 24. Λαγογιάννης, Δαμιανός. Αστοχή, το rebound τον Μπανάκης, γρήγορα στον Πάδα. Βασιλακόπουλος κλέβει την μπάλα ο Μαντάς. Πολύ ωραία, την δίνει στον Δαμιανό. Κοντρολάρει την μπάλα ο Δαμιανός. Την δίνει στον Έγκα, μέσα στη ρακέτα. Ένα φάουλ μάλλον πρέπει να έγινε στον Έγκα, δεν το σφύριξε ο διαιτητής. Λιοφάδος η μπάλα. Βασιλακόπουλος. 43-24. 19 πόντους διαφορά. Δαμιανός. Δαμιανός, Λαγογιάννης. Δαμιανός. Πάρει, κλέβει την μπάλα ο Δαμιανός. Συγγνώμη, ήθελα να πω ότι λάθος έκανε πάλι. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Πολύ ωραία μπαλιά στο Βασιλακόπουλο. 45-24. Δαμιανός η μπάλα. Πάρα πολλά λάθη από τα Λαχενά. Λαγογιάννης, Δαμιανός. Λαγογιάννης. Δαμιανός. Κλέβει την μπάλα ο Μαντάς. Διδύει στο Δαμιανό. Φάουλ από τον Πάδα. Time out. Time out. Ζήτησε ο Αναστόπουλος. 45-24 το σκορ. Στο δεύτερο μήχρονο η ομάδα των Λεχενών με πάρα πολλά λάθη. Ο Πορφύρας εκμεταλλεύτηκε και προηγείται με 45-24. Οδηγίες δίνονται στις δύο ομάδες από τους προπονητές. Πολύ καλή μέρα σήμερα. Λίγη το time out. Η μπάλα είναι για τα Λαχενά απ' έξω. Λίγη και η φύλαθη. Μαντάς απ' έξω. Δαμιανός. Λαγογιάννης. Δαμιανός. Στο Μαντά. Πάλι Δαμιανός. Λάθος από τον Δαμιανό. Παίρνει το ριμπάουντ ο Βασιλακόπουλος. Τη δίνει στον Λιοφάδο. Το Μπανάκης. Παίρνει το ριμπάουντ τον Μπάδας. Δαμιανός. Έκοψε ο Μπαϊντάρης προηγουμένως. Και ο Κοντόγυρας σημειώνει επιτέλους ένα καλάθι. 45-26 το σκορ. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος, Μπάδας. Το Μπανάκης. Άστοχος. Παίρνει το ριμπάο το Κοντόγιουργας. Τη δίνει στο Δαμιανό. Γρήγορα ο Δαμιανός κατεβάζει την μπάλα, Λαγογιάννης. Δαμιανός. Σούτα το Δαμιανό. Εύστοχος. 45-28. Μείωσε η ΑΕΛ στους 17 πόντους. Βασιλακόπουλος. Τη δίνει στον Λιοφάδο. Μπάδας. Πάλι Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Μπάδας. Και φάουλ
Για να δούμε από ποιον. Από τον Τάκη του Λαγογιάννη. Δύο σουτ για τον Πάδα. ...45-28 το σκορ, άστοχος το πρώτο ο Μπάδας, ετοιμάζεται για το δεύτερο, 45-28, Μαϊντάνη στο rebound στο Δαμιανό, γρήγορα ο Δημιανός, Μαντάς και ένα πολύ ωραίο κόψιμο από τον Καβάσιλα που δίνει την μπάλα στο Λιοφάδο. Μάλλον πρέπει να πάταγε γραμμή Μπάδας και πετυχαίνει ένα καλάθι. 47-28. Δαμιανός για την ΑΕΛ. Κοντόγιωργας. Λαγογιάννης. Σούτ από το Λαγογιάννη. Άστοχος. Φόλο από το Μεϊντάνη. Φάουλ. Μεϊντάνης. Χτύπησε λίγο ο Μπάδας, δεν είναι τίποτα. Έξω για τον Πορφύρα η μπάλα. Λιοφάδος. 47-28 το σκορ. Καβάσιλας. Επιχειρεί βάσιμο. Άστοχος, το ριμπάω το Κοντόγιουργας. Δαμιανός. Η μπάλα στο Σταυρόπουλο. Σούτα το Σταυρόπουλο, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του Λαγογιάννη. Άστοχος. Μπάδας. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Καβάσιλας. Πάλι Λιοφάδος. Φάουλ από τον... Δεν μετράει το καλάθι. Φάουλ για να δούμε από ποιον. Το 14, μάλλον από το Μαντά. Έξω η μπάλα για τον Πορφύρα. Μπάδας απ' έξω. Και χάνει την μπάλα. Σταυρόπουλος απ' έξω στο Δαμιανό. Κοντόγιωργας. Και εύστοχος, 47-30, Λιοφάδος. Λιοφάδος, αστοχή, το rebound ο Κοντόγιωργας στο Δαμιανό, 47-30. Γρήγορα ο Δαμιανός, επιχειρεί διείσδυση και ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Αντρέα τον Δαμιανό. 47-32 το σκορ, 15 πόντους διαφοράς και time out για τον Πορφύρα. Time out ζήτησε ο κύριος Βέργος. Ο κύριος Βέργος, ο οποίος πριν από 8 χρόνια, 7-8 χρόνια, έτσι δεν είναι, Σάκη. 10 χρόνια. Δεν νομίζω, Σάκη, 1991. Όχι, δεν πρέπει να ήταν το 81. Πρέπει να ήταν... Το 80, αλλά ο Βέργος πρέπει να ήρθε εδώ μάλλον το 1983. Έτσι πιστεύω εγώ. Είχε τότε, θυμόμαστε, προπονήσει την παιδική ομάδα το καλοκαίρι. Καλός προπονητής. Time out λοιπόν για τον Πορφύρα. 47-32 το σκορ. Η μπάλα απ' έξω για τον Πορφύρα. Καβάσιλας απ' έξω στον Πάδα. Λιοφάδος. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Φραγκούλης. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Και ένα ωραίο καλάθι από το Φραγκούλη. Μεϊντάνης απ' έξω. Δαμιανός. Λιοφάδος.
Και ένα ωραίο καλάθι από τον Δαμιανό. 49-34 το σκορ. Πιέζει ο Δαμιανός. Και φάουλ ο Σταυρόπουλος. Η μπάλα απ' έξω για τον Πορφύρα. Μπάδας απ' έξω. Διοφάδος. Καλώς. Βασιλακόπουλος. Φραγκούλης. Λιοφάδος. Κλέβει την μπάλα ο Δαμιανός προς στιγμή. Την παίρνει ο Σταυρόπουλος, ο οποίος κατεβαίνει μόνος του. Και ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Κώστα Σταυρόπουλο. 49-36 στους 13 πόντους. Φάουλ από τον Σταυρόπουλο, δεν πετράει το καλάθι. 49-36 το σκορ στους 13 πόντους. Απ' έξω η μπάλα για τον Πορφύρα. Μαντά στο rebound, στο Δαμιανό. Μπράβο, μπράβο, και ένα μπράβο. Πολύ ωραίο καλάθι από το Μαϊντάνι. 49-38 το σκορ στους 11 πόντους. Πιέζει η ΑΕΛ. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Μπάδας. Λιοφάδος. Καβάσιλας. Επιχειρήδηση ο Καβάσιλας. Κλέβει την μπάλα πολύ ωραία ο Δαμιανός. Μεϊντάνι στο Δαμιανό. Έξοχη πάσα από το στα... Και ο Κοντόγιουρας μειώνει σε 49. 40. Νομίζουμε ότι είναι 49-40 ή 49-38. Φάουλ από τον Δαμιανό. Ρωτώ. 49-40 πρέπει να είναι και έτοιμος για δύο σου το Λιοφάδος. Μία. Εύστοχη στο πρώτο. 50-40. Και η μπάλα για τον Πορφύρα πάλι. Λάθος του διαιτητή εδώ. Ο Μπάδας απ' έξω. Χτύπησε ο... Πρέπει να χτύπησε στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα ο Φραγκούλης. Έχουν μπει μέσα οι παίκτες, οι παράγοντες του Πορφύρα. Πρέπει να χτύπησε στο αστράγαλο και το παιχνίδι έχει διακοπεί. Η μπάλα είναι για τον Πορφύρα. Φραγκούλης βγαίνει έξω με τη βοήθεια του Κοντόγιουργα. Μια άτυχη στιγμή για τον Φραγκούλη. 50-40. 1-1 για τον Πορφύρα. Και μπήκε μέσα το 9. Ο Αδαμόπουλος. Άστοχος το πρώτο, παίρνει το rebound ο Μεϊντάνης, 50-40 δίνει στο Δαμιανό. Γρήγορα ο Δαμιανός κατεβάζει την μπάλα. Στο Μαντά. Πάλι Δαμιανός. Στο Βασίλη. Και φάουλ, φάουλ από το Λιοφάδο, το ίδιο διαιτητής. Ο κύριος Λαϊνιώτης, ο οποίος από την αρχή έχουμε πει ότι είναι πολύ σωστός στα σφυρίγματά του. Σταυρόπουλος. Δαμιανός. 50-40 το σκορ. Επιθετικό από τον Μεϊντάνη. Δεν είδαμε τίποτα. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος επιμένει ακόμα στα
σφυρίγματα αυτά. Μπάδας. Φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Όχι, όχι, όχι. Επιθετικό από τον Μπάδα. Και σε αυτή τη φάση δεν είδαμε φάουλ. 50-40. Τέσσερα φάουλ ο Μπάδας. Μεϊντάνης απ' έξω. Δαμιανός. 50-40 το σκορ. Μπαντάς. Στον Δαμιανό. Σούτα το Μαντά. Αστοχή ο Μαντάς. Φάουλ από το Μεϊντάνη. Μάλλον πρέπει να διόρθωσε εδώ το σφύριγμα ο κύριος Μαϊνιώτης. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν πειράζει. Μία-μία για τον Βασιλακόπουλο. 50-40 το σκορ. Εύστοχος το πρώτο, 51-40. Έτοιμος για το δεύτερο σουτ. 52-40. Στους 12 πόντους η διαφορά. Δαμιανός γρήγορα. Κοντό Γιώργας. Τι λάθη είναι αυτά. Τι λάθη είναι αυτά. Καμιά φορά απογοητεύεται κανένας βλέποντας αυτά τα λάθη. Χωρίς λόγο και αιτία. Καβάσιλας, στο Λιοφάδο. 52-40. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Στο 6 μπάλα. Δελατόλας. Βασιλακόπουλος τώρα. Άστοχος. Το rebound ο Δαμόπουλος. Και φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Μία-μία για τον Αδαμόπουλο. Εύστοχος, 53-40 και έτοιμος για το δεύτερο σουτ. Ευστοχή και στο δεύτερο, 54-40. Μεϊντάνης απ' έξω. Δαμιανός. Μαντάς. Σταυρόπουλος. Μεϊντάνης, Δαμιανός. Και ένα ωραίο καλάθι το Σταυρόπουλο, 54-42. Σταυρόπουλος που πάει πολύ καλά. Πίεσε ρε Κώστα, θα κάνει 10, πίεσε, πίεσε. Λιοφάδος. Έξω η μπάλα για τον Πορφύρα. 54-42. Βασιλακόπουλος στον Καβάσιλα. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος. Και ένα ωραίο καλάθι από τον Καβάσιλα. Δαμιανός. 56-42 το σκορ. Φάουλ από τον Αδαμόπουλο. Μία-μία. Δαμιανός ετοιμάζεται. Αστοχή στο πρώτο. Παραλαμβάνεται όμως το σουτ. 56-42 το σκορ. Δαμιανός ετοιμάζεται. Ευστοχή. Άστοχος. Γύρισε η μπάλα. Δεν μπήκε μέσα. Λιοφάδος. 56-42. Λιοφάδος. Δελατόλας. Βασιλακόπουλος. Πολύ ωραία κίνηση. 58-42. Δαμιανός.
Πολύ ωραίο κόψιμο το Καβάσιλα στο Μεϊντάνι. Έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να μπει ο Λαγογέννης. 58-42. 60-42 από τον Καβάσιλα. Δαμιανός. 60-42 το σκορ. Κοντόγιωργας. Μια ωραία κίνηση και καλάθι. 60-44. Γιοφάδος. Καβάσιλας Βασιλακόπουλος. Στον Λιοφάδο. Δελατόλας. Φάουλ από το Σταυρόπουλο. Σωστό. 60-44. Έγινε αλλαγή τώρα που λέγαμε. Μπήκε ο Λαγογιάννης μέσα. Και βγαίνει ο Μεϊντάνης. Χρειαζόταν ο Λαγογιάννης τώρα. Έλειπε το σούτ. 60-44. Μία-μία για το Δελατόλα. Ευστοχή στην πρώτη. 61-44. 15 πόντοι της διαφοράς. Αλλαγή για τον Μπάδα. Μπαίνει στη θέση του Δελατόλα. Απ' έξω η μπάλα ο Μαντάς. Δαμιανός. Στο Λαγογιάννη μια πολύ ωραία παλιά. Δεν την εκμεταλλεύεται ο Λαγογιάννης. Σταυρόπουλος και εύστοχος Σταυρόπουλος. 62-46. Πολύ καλό σήμερα ο Σταυρόπουλος. 62-46. Κλέβει την μπάλα ο Βασίλης, δίνει στον Δαμιανό. Δαμιανός φάουλ από τον Μπάδα. 1-1. 62-46 και ο Δαμιανός έτοιμος για δύο βολές. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θέλει ακόμα. Συνταδύο 62-48 στους 14 πόντους. Καβάσιλας. Βασιλακόπουλος. Λιοφάδος. Φάουλ από τον Δαμιανό. Ένα φάουλ που δεν ήταν φάουλ. Και ο Ζαφυρόπουλος γελάει. Χωρίς λόγος. Σφύριγμα χωρίς να γίνει τίποτα. 1-1. Το ριμπάω το Σταυρόπουλος και φάουλ από τον Παδάκη. 62-48. Και έτοιμος ο Κοντόγιουργας για 1-1. 5 λεπτά ακόμα. 62-48. Άστοχος ο Κοντόγιας. Το ριμπάου του Βασιλακόπουλου στο Λιοφάδο. 62-48 το σκορ. Λιοφάδος για τον Πορφύρα. Φάουλα το Μελά. Ήτανε. 1-1. Μία-μία για το Λιοφάδο. Ξηδατρία-σαρανταοχτώ. Το ριμπάουντ ο Σταυρόπουλος. Τη δίνει στο Λαγογιάννη. Μελάς. Κοντόγιωργας. Μελάς. Λάθος επιλογή του Μελά. Λάθος ο Μελάς πάλι. Αδιάφορος. Και ένα εύκολο καλάθι. Όχι. Όχι. Φάουλ. Φάουλ. Δεν είδαμε από ποιον. Δύο σουτ.
63-48. Άστοχος ο Βασιλακόπουλος. Συντατέσσερα-48 το σκορ για τον Πορφύρα. Μπελάς. Σταυρόπουλο. Μαντάς. Έξω η μπάλα για τον Πορφύρα. Και αλλαγή. Και αλλαγή. Βλέπουμε. Μάλλον μπαίνει ο Κτενίδης. Time out τώρα. Ο Δαμιανός έχει βγει με 5 φάουλ. 64-48 το σκορ. Και βλέπουμε στην ΑΕΛ Εχενών αυτή τη στιγμή να μπαίνει μέσα ο Γιώργος Μακάριος, παίκτης του παιδικού. Πρώτη εμφάνιση του Μακάριου στην αντρική ομάδα. Ένας ελπιδοφόρος παίκτης. Λιοφάδος. Καβάσιλας φάουλ από τον Έγκα. Δύο σουτ, όχι μία-μία για τον Καβάσιλα. Το ριμπάω το Αδαμόπουλος, η μπάλα στο Λιοφάδο. Λιοφάδος. Βασιλακόπουλος, Αδαμόπουλος, η μπάλα στο Μακάριο, playmaker Μακάριος, Σταυρόπουλος, σου τριών πόντων, άστοχος, η μπάλα έξω για τον Πορφύρα. Ένα λεπτό ακόμα, Λιοφάδος. Φάουλ από το Μαντά. Μία-μία για τον Βασιλακόπουλο. Έτοιμος για τον πρώτο σουτ. Άστοχος. Η μπάλα για τα Λαχενά. Μακάριος. Στο Μαντά. Μαντάς κατεβάζει την μπάλα. Επιχειρεί σουτ τριών πόντων, παίρνει την μπάλα ο Σταυρόπουλος. Κτενίδης. Σταυρόπουλος, παίρνει πάλι το rebound, το χάνει. Καβάσιλα στο Λιοφάδα, 30 λεπτά ακόμα. 64-48, αν δεν κάνουμε λάθος. Βασιλακόπουλος, φάουλ από το Μαντά. 64-48. Πέμπτο φάουλ από το Μαντά. Στο παιχνίδι μπαίνει ο Κοντογιώργας. Μία-μία από το Βασιλακόπουλο. Άστοχος. Παίρνει το ριμπάο το Σταυρόπουλος. Κατεβαίνει. Δίμ φάουλ από τον Λιοφάδο. Μία-μία για το Σταυρόπουλο. Εύστοχο στην πρώτη, 64-49. Μάλλον. Δεν ξέρουμε πόσο είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Σταυρόπουλος στο rebound. Πάλι ξαναπαίνει την μπάλα και σημειώνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Φάουλ πάλι από το Σταυρόπουλο. Και δύο σουτ για τον Αδαμόπουλο.
49-62 είναι το σκορ. ...63-49... ...64-49. Απ' έξω την μπάλα ο Κοντογιώνας στο Μακάριο, ο οποίος επιχειρεί σουτ και τρίποντο από το Μακάριο το Γιώργο στην εκπνοή του παιχνιδιού. 64-52 το σκορ. Και εδώ το παιχνίδι λίγη με νίκη του Πορφύρα. Ξέρω γιατί είναι αργά τώρα. Δεν την έχω μαζί μου. Πού την έχεις.